το 1 τρίτο δεν τη φοράει, περίπου. Μπορεί το μέτρο της χρήσης μάσκας ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους να παραμένει σε ισχύ, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να δείχνουν άρνηση στην τήρησή του. Δεν συμμορφώνονται. Ο φόβος έχει να κάνει μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα, μετά το φόβο, υπάρχει άρνηση. Η άρνηση υπάρχει στον Έλληνα. Και εμένα με ανησυχεί και τον εαυτό του πρέπει να ανησυχεί, γιατί είναι περισσότερο εκτεθειμένος. Χαρακτηριστικός της έλλειψης διάθεσης για συμμόρφωση στο μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας είναι ο ρυθμός των παραβάσεων που βεβαιώνεται καθημερινά, αλλά και το ύψος των χρηματικών προστήμων που επιβάλλονται. Από τις 14 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, σε 117 πολίτες στην Κρήτη έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα που φτάνουν τις 40.400 ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επιβολή 5.300 ευρώ σε κομμωτήριο για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και απασχόληση εργαζομένου χωρίς μάσκα. Άλλοι φορούν, άλλοι δεν φορούν. Εγώ μπαίνω στα λεωφορεία πάντως και η καρδιά μου τρεμοπαίζει. Τρεμοπαίζει η καρδιά μου. Δηλαδή τους κοιτάω, γυρίζουν τα μάτια μου δεξιά-αριστερά. Την ίδια στιγμή, και ενώ οι χειρουργικές μάσκες έχουν πια αντικατασταθεί από τις ενισχυμένες, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε οδηγίες εφιστώντας την προσοχή του καταναλωτικού κοινού. Όταν αγοράζουν μία μάσκα, να κοιτάνε να υπάρχει το σύμβολο CE, που σημαίνει ότι είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καλό βέβαια είναι ότι ακόμα και οι κινέζικες μάσκες που κυκλοφορούν ευρέως έχουν πιστοποιηθεί, δηλαδή έχουν ελεχτεί τέλος πάντων, έχουν αυτή την πιστοποίηση. Και βασικά να τα επιλέγει από το φυσικό σημείο που είναι το φαρμακείο. Ακόμη και αυτή η μάσκα πάντως, σε αντίθεση με όσα διαδίδονται μέσω κυρίως του διαδικτύου, είναι για προσωρινή χρήση. Αυτή τη μάσκα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κάποιος για όλη την ημέρα. Μετά τη δεύτερη μέρα χάνει την αποτελεσματικότητά της. Δεύτερο, η μάσκα για να παίξει το ρόλο της, θα βλέπετε στον δρόμο πολύ κόσμο που φοράει τη μάσκα έτσι. Άλλοι τη φοράνε έτσι. Και άλλοι τη φοράνε να προστατέψουν το πηγούνι τους. Αυτό είτε τη φοράει είτε όχι, δεν έχει κανένα νόημα.